Θωμάς Μούρης Σύζυγό. Αντιπρόεδρος, Ανδρέας Θεοδόρου, με αναπληρωτή το Γιάννη του Μάθηνο. Μέλη, Θεοφάνης Καζαμίας, με αναπληρωτή το Παναγιώτη του Κατούλη. Αλέξανδρος Πασπαρδάνης, με αναπληρωτή το Γιώργο του Τζάνομα. Γιώργος Νικολάου, με αναπληρωτή το Δεβάγγι του Νομιφραγή. Σπυρίδων Δάβης, με αναπληρωτή το Γιάννη του Τζαπάρα και ο προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής. Έριξε τόσες φορές και τόσο πολύ λάσπη από τη θέση
Δημάρχου, μέχρι ειδικό δικαστήριο κανονίστηκε να γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό και σε αυτή την αίθουσα, προκειμένου να δείξει με αγαζονία και μόνο και είναι ο Δήμαρχος και δεν συμμορφώνεται με τους νόμους. Απόψε άκουσα τον συνάδελφο Τσεκρετζή που ζητάει για συγγνώμη. Συγγνώμη κύριε Τσεκρετζή, εσείς και παράταξή σας και δεν φταίτε μόνο όλοι οι ανθρώποι και στελέχοι της παράταξής σας. Με την μετώτευση και τοποθετήσει στο απερχομένο Δημάρχο, εμπειριαζόμενοι από μια κατάσταση της απόλυτης παρανομίας, της απόλυτης αλαζονίας, προσπαθήσατε επί 2,5 χρόνια στο πρόσωπό μου να ρίξετε λάσκο και από τις μηνύσεις που αναφέρει ο κύριος Οικονομάρχος, ήταν ο πρώτος που μπαίνοντας στις 16 Μαρτίου 2012, με το ετσιθελικό και στο κρατικό λιμενικό ταμείο, μπήκε στη θέση ως δήμαρχος να κατατεθεί, να παραλάβει από μία υπάλληλο που δεν είχε καμία εξουσία και εξοδότηση προκειμένου να μπορεί να παραδώσει μία κρατική υπηρεσία που τουλάχιστον στα 70 χρόνια από ό,τι λειτουργήσε στον Ορκό έχει συμβάλει αρκετά. Ο ίδιος ανακοίνωνε και ο Γασπινιά ήταν εκείνος που ήταν από τους καλύτερους που πέρασε από την διοίκηση των κρατικών λιμενικών. Ο ίδιος γνώριζε και όταν μπήκε μέσα και είναι μια διαδικασία νομοθεσίας, ρύθμιση, μεταφοράς από το κρατικό σε δημοτικό που αγνώρισε και βιαστικά με το ετσιθελικά μπήκε μέσα. Παρέλαβε από μια υπάλληλο μια κρατική υπηρεσία που δεν είχε δικαίωμα ούτε εκείνος να παραλάβει, ούτε εκείνη να παραδώσει. Οι μηνύσεις που αναφέρετε, κύριε Τσεκρετζή, εξεκινήσανε από εσάς. Εξεκινήσανε από εσάς και εσείς έχετε υπογράψει και άλλοι 4 συνάδελφοί σας, μεταξύ αυτών και ο κύριος που λέγεται ο κύριος Καμπιώτης και ο κύριος Οικονομάρχος. Όλες οι υπηρεσίες, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Ναυτιλίας, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, επαναλημμένες σας είπα, πρέπει να εφαρμόσετε το συγκεκριμένο νόμο που προβλέπετε ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το νομικό πρόσωπο. Ο κύριος Δήμαρχος αγνώρισε και μετά από ειδικό δικαστήριο ακόμα διοργάνωσε εδώ μέσα αυτή την αίθουσα, έφτασε στο σημείο να ανακοινώσει όταν είχε φέρει θέμα απολογισμό για το έργο του και σε 3 λεπτά έλυσα το πρόβλημα. Σιγά δεν μπορούσα να το λύσω σε 3 λεπτά, έπρεπε ο συγκεκριμένος υπουργός και εγώ να πάμε σπίτι μας. Τι έλυσε για την κοινωνία. Δεν ήταν μια παράδοση παραλαβή. Μια υπηρεσία κρατική με 70 χρόνια προσφορά στον τόπο. Με στοιχεία, με έργο χειροπιαστό που είχε αναγνωριστεί από όλη την κοινωνία. Ο λόγος που ενόχλησε τον κύριο Οικονομάκο που μπήκε στη διαδικασία να μπουκάρει για την κρατική αυτή η υπηρεσία ήταν γιατί ο Γασπινιά κατά την εντολή των δημοτών του Ορκού το 2010 ήταν ο πρώτος της τάξης. Είχε πάρει πολλούς ψήφους. Έπρεπε να το πάρει το κεφάλι. Σήμερα δημόσια θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της παράταξή μου που εδώ είναι παρόν ακόμη και εκείνος που δεν είναι παρόν θα το αναφερθώ εις το όνομά του. Κωνσταντίνος Δέντης, Δημήτρης Βετανιώτης, Θωμάς Ρούτσης, Κωνσταντίνος Ρίτσας, Καραγιάννης. Όλοι υπερασπίστηκαν την εμμόρα του, αλλά δεν ήταν και ο Ζαχαρίας Γιάννης. Προς τιμή τους και κάτι άλλο προκειμένου να δειχθεί και μόνο δεν ήταν η υπεράσπιση δική μου επειδή ήμουν ασθένατος της παράδοσης. Ο Δημήτρης Οδιούσης, ο καλός μας ο συνάδελφος που απουσιάζει δυστυχώς από αυτή τη δημοτική αρχή και από αυτό το δημοτικό συμβούλιο, σας ενημέρωνε συνεχώς. Και ήμουν παρόν στη Βουλή όταν η διαδικασία ρύθμιση και μεταφοράς ήταν προς ψήφιση. Γνώριζε ο κύριος Δήμαρχος, γνώριζε εγώ, γνώριζε το Υπουργείο. Επί 2,5 χρόνια, μόνο να έρθω. Μη μιλάτε για εξώδικα. Εγώ όφυγα και οφείλω να υπερασπίσω το δημόσιο συμφέρον εκεί που η πολιτεία με είχε τοποθετήσει και επί 4 χρόνια δεν μπήκατε στη διαδικασία ούτε μία φορά, κύριε Οικονομάκο. Για μήλο, για δικαιοσύνη.
ώστε να φανεί, να υπάρχει και μια απάντηση. Να πείτε, εδώ. Τι λες εσύ, γιατί μας δεν στέλνει τόσα χαρτιά. Τα χαρτιά δεν τα έστελνα εγώ. Τα χαρτιά αυτά ήταν κατά την εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά την εντολή του Υπουργείου Αυτοδίας, σύμφωνα με την ομόφωνη παραμοδότηση νομικό συμβούλιο του κράτου. Είμαι εγώ ανώτερο από αυτές τις υπηρεσίες. Για το όνομα του. Αγνώρισε τα πάντα, επειδή θεώρησε, εγώ είμαι ένας απλός τιμώτης, εκείνος είναι ένας. Και με τιμώνει της δημοτικής του αρχής. Δεν άκουσε ποτέ κανένα. Τι καλύτερα ήταν προκειμένου να έρθει να εφαρμόσει τον νόμο, ώστε να μην έχει πρόβλημα σήμερα αν ο Υπουργός Εσωτερικών κάνει αποδοχή την νομοθέτηση που νομοθέτησε 62 το 2013 που λέει δεν είναι νόμιμη η Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Δεν λειτουργεί σύνομο. Τι θα κάνει ο Υπουργός? Κύριε Οικονομάκο, κύριε συνάδελφοι, συγγνώμη για την ένταση φωνή. Θα μπορούσα να πω και άλλα, αλλά επειδή η ώρα είναι περασμένα, ζητάω συγγνώμη για δεύτερη φορά και αυτά που είπα. Για τις μηνύσεις που φάγανε μαγαζιά, ήσασταν εσείς υπεύθυνοι που δεν μπορούσατε να τους δώσετε άδεια για παραχώρηση χώρου προκειμένου να λειτουργήσουν. Όχι εγώ! Για τις επαγγελματίες που σήμερα 2,5 χρόνια είναι απλήρωτοι. Απλήρωτοι! Γιατί είναι απλήρωτοι? Μπήκατε σε μια υπηρεσία, αλλάξατε κλειδαριά. Κάνετε τη διοίκηση με το έτσι θέλω και μου εστέλνετε καρδιά να σας πληρώσω εγώ για το όνομα του. Μπαίνετε το σπίτι μου και με κρατάτε πίσω έξω από την πόρτα και μας λέτε Ανδρέα και μας κερνά. Πώς θα σκεράσετε? Από έξω από την πόρτα υπάρχουν και απόψε εδώ παρόν επαγγελματίες που εξασφάλισαν ακόμη και δικαστική απόφαση. Για το όνομα του. Όταν έχεις μια δικαστική απόφαση, τουλάχιστον μετά από την αυτή την ταλαιπωρία και καθυστέρηση 2,5 ετών, οφείλεις να σας σεβαστείς. Συγγνώμη, επειδή έχω σκάνει πολλά, μπορώ να έχω το λόγο για 2 λεπτά. Thank you.
Είναι ο μοναδικός δήμαρχος που υπήρχε
είσαι ομόφωνος αποφάσεις στις καλές καλές. Δεν ξέρετε γιατί αυτό. Από την πρώτη στιγμή η παράταξη την οποία ανήκαμε το 2010. Είχαμε ψηφίσει ναι στο Δημοτικό Ελληνικό Ταμείο. Αυτό δεν πρέπει να αμφισβητεί, το έκανε. Αλλά μίλησε ο κ. Οικονομάκος για την παράταξη παραλαβή. Η παράταξη παραλαβή, όπως δεν παραλάβατε κ. Οικονομάκο τις κοινότητες, δεν τις παραλάβατε. Ήσασταν η διάδοχη κατάσταση μετά το Μερικράτη. Στο λιμενικό ταμείο όμως υπήρχε ένα διαφορετικό καθεστώς. Ποιο? Ήταν κρατικό, δημοτικό, λιμενικό, κρατικό, λιμενικό ταμείο. Εκεί έπρεπε να γίνει παράδοση παραλαβή. Δεν έγινε η σωστή μετάβαση. Ενώ εμείς από την αρχή σα. Άφησε με. Άφησε με. Σας διαβεβαιώ, τίποτα άλλο παρακαλώ να ψηφίσουμε.